Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, τα γεγονότα είναι γνωστά, είναι πολύ πρόσφατα και τα είδε μάλιστα και όλη η Ελλάδα. Με ορμητήριο ένα σχολικό κτίριο, αυτό που στεγάζει το πρώτο και δεύτερο ΕΠΑΛ της Σταυρούπολης στη Θεσσαλονίκη, επί δύο ημέρες φασιστικές, ναζιστικές ομάδες με κουκούλες επιτίθενταν με πέτρες, με καδρόνια, με φωτοβολίδες, μολότοφ ενάντια σε μαθητές, σε φοιτητές, σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Τα βλέπαμε αυτά. Οι επιθέσεις αυτών των φασιστοειδών δεν γινόταν μόνο έξω από το σχολείο με καταδρομικές ενέργειες, αλλά και μέσα, όπου μάλιστα τραυματίστηκαν και δύο μαθητές. Η μία δε είναι 15χρονη μαθήτρια, η οποία είχε το θάρρος και την παλικαριά να διαμαρτυρηθεί για όλα αυτά. Και τη χτυπήσανε. Όπως είδε όλη η Ελλάδα, αυτές οι φασιστικές ομάδες, κυρία Υπουργέ, για δύο ολόκληρες μέρες και χωρίς καθόλου, μα καθόλου να ενοχλούνται οι διευθύνσεις αυτών των σχολείων, αλώνιζαν στο σχολείο και μπαινόβγαιναν ανενόχλητες σε αυτό, μπροστά στα μάτια της αστυνομίας, κάτι που έχει καταγραφεί και από τον δημοσιογραφικό φακό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τη δεύτερη μέρα, την Τετάρτη, όταν τότε εκείνη τη μέρα συζητούσαμε εμείς εδώ ακριβώς μια άλλη ερώτηση, την ώρα ακριβώς της μιας καινούργιας επίθεσης αυτών των φασιστοειδών, τα ΜΑΤΑ έριχναν χημικά, ξέρετε πού, ενάντια στους γονείς, ενάντια στους εκπαιδευτικούς και ενάντια στους φοιτητές. Είναι φανερό ότι αυτοί οι κουκουλοφόροι που για δύο μέρες μετέτρεψαν ένα σχολείο σε ορμητήριο εγκληματικών επιθέσεων, είναι οργανωμένες βέβαια ακροδεξιές φασιστικές συμμορίες που βρίσκονται μακριά, βρίσκονται απέναντι καλύτερα στα προβλήματα της νεολαίας και των μαθητών. Εχθρεύονται αυτές οι ομάδες εξορισμού της διεκδικήσης του λαού και των παιδιών τους. Δεν το κρύβουν άλλωστε, το δηλώνουν ανοιχτά με ανακοινώσεις τους, με δηλώσεις τους. Η ίδια η νεολαία της Χρυσής Αυγής, της εγκληματικής οργάνωσης που ένα χρόνο πριν καταδικάστηκε ως εγκληματική, χαιρέτησε αυτές τις επιθέσεις. Την άλλη μέρα συνεχίστηκε αυτό, την Πέμπτη, στις 30 του Σεπτέμβρη. Συνεχίστηκε στα ΕΠΑΛ το Ευόσμο, που και εκεί η αστυνομία έλαμψε δια της απουσίας της και αυτές οι φασιστικές συμμορίες έφτασαν να κυνηγούν μέχρι και δημοσιογράφους που απεγνωσμένα αναζητούσαν προστασία. Με βάση τα παραπάνω βεβαίως, σας ρωτάμε κυρία Υπουργέ, τι θα κάνετε το Υπουργείο σας, θα κάνει η κυβέρνησή σας καλύτερα, δεν είναι θέμα του δικού σας Υπουργείου μόνο, να αντιμετωπιστεί η εγκληματική δράση αυτών των φασιστικών ομάδων. Ωραία. Που επιδιώκουν να τρομοκρατήσουν το μαθητικό κίνημα. Τελειώνω, ολοκληρώνω. Παρακαλώ. Κύριε, να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν οι προτέτοιοι αυτών των δολοφονικών επιθέσεων και να διερευνηθούν βεβαίως και να αποδοθούν και οι ευθύνες οποιοδήποτε στον κρατικό μηχανισμό, από την αστυνομία μέχρι οπουδήποτε αλλού. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Εγώ θα απαντήσω, κύριε συνάδελφε, για λογαριασμό του δικού μας Υπουργείου, όχι γιατί διαφοροποιείται η δική μας στάση από τη στάση των άλλων Υπουργείων, αλλά γιατί αυτός είναι ο τομέας ευθύνης μας. Και όπως και εσείς αναφέρατε, ήμασταν σε αυτή την αίθουσα εδώ περίπου πριν από 10 μέρες. Ήταν η δεύτερη μέρα των επεισοδίων στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης και καταδικάσαμε όλοι όμως, μεταξύ αυτών και εγώ που απαντούσα και σε δική σας ερώτηση, τις βίαιες συμπεριφορές. Κύριε συνάδελφε, η βία, τα επεισόδια, οι ναζιστικοί χαιρετισμοί δεν έχουν θέση στα σχολεία μας. Είναι απολύτως ξεκάθαρο. Και το δηλώνουμε για άλλη μια φορά. Ότι έχουμε μηδενική ανοχή σε τέτοιου είδους εγκληματικές συμπεριφορές. Έχουμε μηδενική ανοχή σε όσους φοράνε κουκούλες. Σε όσους έχουν ξυρισμένα κεφάλια. Σε όσους πετάνε μολότοφ. Σε όσους έχουν ένα σουγιά και θεωρούν ότι έτσι μπορούν να επιβάλλουν την τρέλα, την παράνοια ή τις φασιστικές ιδέες. Και βέβαια δεν νοείται κανένα περιθώριο ανάδειξης και μετάδοσης φασιστικών συμπεριφορών οποιοδήποτε χρώματος. Φροντίδα και μεριμνά μας είναι να προστατεύσουμε τα παιδιά μας και να μην επιτρέπουμε σε κανέναν να δηλητηριάζει τα μυαλά τους. Η αντίδραση και η καταδίκη μας ήταν άμεσες. Ο Υπουργός κ. Νίκη Κεραμέως ζήτησε εγκαίρως την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, μια ενέργεια πέρα από την ουσιαστική της σημασία και εξαιρετικά συμβολική. Αφού, όπως και εσείς γνωρίζετε, ο εισαγγελέας για τέτοιου είδους αδικήματα επεμβαίνει και αυτεπαγγέλθως. Από την πρώτη στιγμή που σημειώθηκαν τα επεισόδια, συγκλήθηκε από τον Περιφερειακό Διευθυντή και την Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι του Συλλόγου Διδασκόντων, του 15μελού Συμβουλίου των Μαθητών, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Συμμετείχε ο Σχολικός Σύμβουλος
και η συντονή του εκπαιδευτικού έργου σχολικής ζωής, ώστε να επιληθούν των περιστατικών που έχουν συνάφει με την εκπαιδευτική και τη σχολική διαδικασία. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση για να διαπιστωθούν εάν υπάρχουν παραλήψεις, ολιγορίες και ευθύνες των αρμοδίων οργάνων μας και ελέγχεται και η συμπεριφορά και των μαθητών και των μαθητριών. Και φυσικά, το επαναλαμβάνω, θα είμαστε αμήλικτοι απέναντι σε κάθε τύπου παραβατική συμπεριφορά και δραστηριότητα. Τα σχολεία, τα προάβλια και οι χώροι γύρω από αυτά δεν είναι πεδία μάχης. Ανήκουν στους μαθητές και στις μαθήτριες, στους γονείς, στους κατοίκους των περιοχών που τα φιλοξενούν. Η ελληνική αστυνομία, με την οποία είχαμε στενή συνεργασία, είχε λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποτραπεί νέα σύγκρουση στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης και παρενέβη αποφασιστικά όταν χρειάστηκε. Οι δυνάμεις που είχαν σπεύσει επιτόπου αποσόβησαν την κλιμάκωση της έντασης, προχώρησαν σε περισσότερες από 59 προσαγωγές ατόμων, εκ των οποίων οι 10 συνελήφθησαν για παράβαση του νόμου περί όπλων. Και αξίζει να σημειωθεί ότι εντός του σχολείου υπήρχε ομάδα νεαρών με μαύρα ρούχα και καλυμμένα πρόσωπα που πέταξαν μεταξύ άλλων και 4 μολότοφ. Πρακτικές βίες, ξένες με το σχολικό χώρο, την ομαλή λειτουργία του οποίου παρεμποδίζουν και θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τους νόμους και τις δημοκρατικές αρχές. Για μια ακόμη φορά, επαναλαμβάνουμε ότι η κυβέρνηση καταδικάζει βίαιες συμπεριφορές σαν αυτές που σημειώθηκαν στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, από όπου και αν προέρχονται, και καθιστά απολύτως σαφές πως δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές σε καμία περίπτωση. Δεν μπορεί όποιες μεμονωμένες ομάδες, ακροδεξίες ή οτιδήποτε άλλο να στέκονται εμπόδιο στην πρόοδο των παιδιών μας, να αμαυρώνουν τα σχολεία μας, που είναι χώροι γνώσης, δημιουργίας και ελεύθερης σκέψης. Οι συμμορίες δεν θα υπερισχύσουν έναντι των νόμων της δημοκρατίας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ναι, επαναλαμβάνεται με έναν τρόπο και σήμερα πάλι αυτό, η καταδίκη της βίας από όπου και αν προέρχεται. Ξέρετε, στο συγκεκριμένο ζήτημα για το οποίο μιλάμε, η βία είχε μία και μοναδική προέλευση. Είχε αυτές τις φασιστικές, τις ναζιστικές, τις εγκληματικές συμμορίες, η οποία μάλιστα βγήκε, είχε ως προέλευση το ίδιο το σχολείο. Εκεί πέρα στήσανε αυτοί το άντρο τους, το ορμητήριό τους. Και, εν πάση περιπτώσει, με μία ένορκη διοικητική εξέταση, κυρία Υπουργέ, δεν νομίζουμε ότι ξεπλένονται οι ευθύνες της κυβέρνησης και για όσα έγιναν, αλλά και για όσα ίσως πρόκειται να γίνουν, αν δεν ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα. Γιατί οι ευθύνες του κρατικού μηχανισμού, με συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι βαρύτατες. Και θα τις αναφέρω. Και της αστυνομίας, που έδειξε μια χαρακτηριστική ανοχή στην εγκληματική δράση αυτών των φασιστικών ομάδων, όσο και της ίδιας της διοίκησης της εκπαίδευσης από τη βάση μέχρι την κορυφή της. Τεράστιες είναι οι ευθύνες των διευθύνσεων και των δύο σχολείων, όσο και της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κυρία Υπουργέ, η οποία βρίσκεται μια ανάσα κυριολεκτικά από αυτό το σχολείο, το πρώτο δεύτερο ΕΠΑΛ. Γιατί με την ανοχή τους, με την ανοχή αυτών των διευθύνσεων, το σχολείο μετατράπηκε σε ορμητήριο των φασιστών. Μέρες προετοιμάζονταν και οι μαθητές που πήγαν το πρωί να κάνουν μάθημα, τελικά βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτό. Πέρα από τις μολότοφ, τα ξύλα, τα καδρόνια και όλα τα υπόλοιπα που για μέρες τα μαζεύαν και τα συγκεντρώναν και φτιάξαν το σχολείο έγινε κανονική αποθήκη δηλαδή τέτοιων πολεμοφοδίων. Με την ανοχή προφανώς των διευθύνσεων, δυστυχώς, των σχολείων, είναι χαρακτηριστικά και τα ευρήματα της αστυνομίας στις κατοίκων έρευνες, όταν έκανε αυτές τις σχετικές έρευνες, όπου βρέθηκαν σιδερογροθιές, μαχαίρια και ένα σωρό δολοφονικά όργανα. Να θυμίσω δε εδώ, κυρία Υπουργέ, ότι η περσινή διεύθυνση του ενός από τα δύο σχολεία, στην περσινή κατάληψη, γιατί φέτος δεν υπήρξε κατάληψη, στην περσινή κατάληψη είχε καλέσει μέχρι και την αντιτρομοκρατική για να αντιμετωπίσει τις κινητοποιήσεις των μαθητών. Εν πάση περιπτώσει, τι έκανε η κυβέρνηση, επειδή μιλήσατε και είπατε, περιγράψατε τις ενέργειες της κυβέρνησης. Τι έκανε η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας? Είπατε ότι ήταν άμεσες οι ενέργειές της. Καθόλου άμεσες. Με επίσημη ανακοίνωσή του, και κυρίως ήταν απαράδεκτες. Με επίσημη ανακοίνωση το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και με δηλώσεις την άλλη μέρα του Υφυπουργού Παιδείας, του κ. Συρίγου, αντί να καταδικάσει απερίφραστα, καθαρά και ξάστερα τα φασιστοειδή, προέβη σε επικίνδυνους, σε απαράδεκτους συμψηφισμούς και πίσω από γενικόλογες διατυπώσεις ουσιαστικά εξομοίωνε τους αγώνες των νέων ενάντια στο φασισμό με τους φασίστες. Με αυτά τα εγκληματικά στοιχεία, μάλιστα, στην ίδια ανακοίνωση μνημείο του Υπουργείου σας, αναφέρονταν τα περί μεμονωμένων ομάδων. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτά για περιμεμονωμένων ομάδων ήταν και η υπερασπιστική γραμμή της Χρυσής Αυγής,
στο δικαστήριο όσο εκδικαζόταν η εγκληματική της δράση. Μόνο που ξέρετε, κυρία Υπουργέ, όλες αυτές οι θεωρίες των δύο άκρων, οι συμψηφισμοί, τελικά είναι το καλύτερο συγχωροχάρτη για αυτά τα φασιστοειδή και είναι ο αέρας στα πανιά τους για την εγκληματική τους δράση. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, θέλω μονάχα μισό λεπτό. Αυτά όμως τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης, τα οποία ήταν χαρακτηριστικά αργά και του Υπουργείου, ξαφνικά ενεργοποιούνται, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όταν είναι να αντιμετωπίσουν κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών. Κέρβερος γίνεται το Υπουργείο. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μήπως να το λέγαμε καλύτερα Υπουργείο Δικαστικών Αγωγών και Αυταρχισμού, διότι περί αυτού πρόκειται. Κάθε μέρα το Υπουργείο Παιδείας κάνει και μια αγωγή, κάνει και μια δίωξη ενάντια στους εκπαιδευτικούς που αγωνίζονται. Και ξέρετε, αυτός ο αγώνας των εκπαιδευτικών, κύριε Πρόεδρε και κυρία Υπουργέ, δεν είναι ενάντια στην αξιολόγηση. Είναι ενάντια στην κατηγοριοποίηση των σχολείων. Ενάντια σε όσους απεργάζονται σχέδια για να μην μορφώνονται τα παιδιά. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Αυτός ο αγώνας είναι δίκαιο και αυτός ο αγώνας, παρακαλώ, σε μια περίπτωση δεν μπορεί να είναι ούτε παράνομος ούτε καταχρηστικός. Είναι δίκαιος, είναι επιβεβλημένος και σήμερα θα πάρετε μια γεύση αυτού του αγώνα στην εκδίκαση που γίνεται. Παρακαλώ, στο παρακαλώ, εφετίο. Παρακαλώ. Και όχι, όχι, δεν γίνεται. Έχετε φτάσει στα 5 λεπτά. Μια φράση, κύριε Πρόεδρε. Μα έπρεπε να την πείτε νωρίτερα. Μην εξαντλείτε την αυστηρότητά σας. Αυτοί οι αγώνες του λαού είναι δίκαιοι και γιατί λύνουν, επιδιώκουν τη λύση των προβλημάτων, αλλά και γιατί αφαιρούν το έδαφος από αυτές τις φασιστικές. Ευχαριστούμε. Ελάτε, κύριε Υπουργέ.